Κύριε Μπουκόρο, παρόλο που δεν μου αρέσει να τα λέω σε τίτλους, αλλά δεν τα πω. Είμαστε μεγάλο κόμμα, στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχουμε τελειώσει και τα μνημόνια. Λοιπόν, η ιστορία θα μας κρίνει όλους έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά γιατί μιλάω για το παρόν, μιλάω για τώρα, ότι αυτά συμβαίνουν τώρα. Τώρα ποιος δεν τα βλέπει, τι να πω. Ξέρετε, μερικές φορές σε αυτή την αίθουσα αναπτύσσεται μια ρητορική, η οποία είναι κυρίως, ας πούμε, μια πολιτική εντυπώσεων, καθόλου πολιτική των λύσεων, καθόλου πολιτική της λογικής και βεβαίως χωρίς συνήθως κάτι να εμπεριέχει. Τίτλους, τσιτάτα, για να πούμε και να αφήσουμε εικόνες, να αφήσουμε εντυπώσεις, αλλά όχι για να μιλήσουμε επί της ουσίας. Ξέρετε όμως ότι αυτή η ρητορική που επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση, στη σύγκρουση και όχι σε κοινό τόπο, δεν είναι μία ρητορική η οποία μπορεί να δώσει λύσεις αυτές που απαιτούνται από το ελληνικό κοινοβούλιο σήμερα. Ήθελα μόνο να θυμίσω όμως ότι αυτή δεν είναι μία τέτοια ώρα, γιατί είναι μία ιστορική στιγμή σήμερα. Είναι μία στιγμή που δίνεται η ευκαιρία στη χώρα να λύσει το λεγόμενο μακεδονικό, ένα πρόβλημα που ταλάνισε δεκαετίες τον τόπο μας, με συνέπειες, όχι χωρίς συνέπειες. Και επίσης να διατυπώσω, να πω ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, δεν υπάρχει τρίτη ευκαιρία. Ευκαιρίες αυτές πέρασαν και τελείωσαν οριστικά. Και βεβαίως εξαντλήθηκαν και ανεπιτυχώς. Όσοι λοιπόν θέλουν να εντυπωσιάσουν κομματικό ακροατήριο, νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να δείξουν εγκράτεια. Και σε άλλες στιγμές που θα είναι μικρότερες, ας πούμε, σημασίας, μπορεί να συμβεί και αυτό. Θέλω λοιπόν να καλέσω και την αντιπολίτευση και αυτή τη στιγμή να στοιχηθούν στον κοινό τόπο και στον εθνικό στόχο και να αφήσουν τον υποκριτικό και διχαστικό λόγο. Σήμερα εδώ λέμε στον ελληνικό λαό όλη την αλήθεια. Και όταν λέω σήμερα, εννοώ σε όλη αυτή τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αυτές οι ευκαιρίες λοιπόν που χάθηκαν είχαν συνετές φωνές και στα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Είχαν συνετές ρεαλιστικές φωνές. Όμως δεν επικράτησαν, υπέκυψαν και υπέκυψαν σε εθνικιστικές πιέσεις, στο πολιτικό κόστος, στην ψηφοθερική λογική. Αυτό λοιπόν για τη χώρα μας είχε συνέπειες. Είχε συνέπειες να χάσουμε διπλωματικό κεφάλαιο, να χάσουμε σε διεθνή ερίσματα, στην οικονομία, ακόμη και σε ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Η κυβέρνησή μας το χειρίστηκε με αποφασιστικότητα και έφτασε στη σημερινή συμφωνία. Συμφωνία που, όπως όλοι ξέρουμε, σημαίνει και συμβιβασμούς. Και δίνεις και παίρνεις. Και φυσικά δεν επιχειρείς ποτέ να οδηγήσεις τον αντίπαλό σου σε ταπείνωση ή στην απόλυτη ταπείνωση, όπως κάποιοι θα ήθελαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει μόνο διαιώνιση της σύγκρουσης και του αδιεξόδου. Στη γειτονική χώρα επικράτησε σύνεση. Παρόλες τις εθνικιστικές φωνές και εκεί, η κυβέρνηση προχώρησε. Κινήθηκαν με γνώμονα το συμφέρον και της χώρας τους και δεν παρασύρθηκαν από αντίστοιχες φωνές που έχουμε και εμείς στη δική μας χώρα. Και να θυμίσω εδώ και την καθόλου υποβοηθητική, το αντίθετο, απόφαση της Χάγης, του δικαστηρίου της Χάγης, που δεν έδινε και το δικαίωμα βέτο, να ασκηθεί βέτο για το όνομα Μακεδονία ούτε στη γείτονα ούτε σε καμία άλλη χώρα, προς τη χώρα μας εννοώ. Άρα μια δυσμενής απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης, την οποία σέρνεται επίσης πάνω από όλα αυτά τα χρόνια. Καταλήξαμε λοιπόν σε μια εποφελή και έντιμη συμφωνία. Τα θετικά αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να φανούν. Ο ρόλος της Ελλάδος ενισχύεται στα Βαλκάνια, γίνονται ασφαλή, ανοίγουν δρόμοι οικονομικής ανάπτυξης με σημαντικό όφελος και για την ελληνική Μακεδονία. Και στα αλήθεια δεν έχουμε παραχωρήσει τίποτε. Ούτε καν, ούτε το ελάχιστο πραγματικό κεφάλαιο ψυχής, όπως αυτό ορίζεται από κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα από την ιστορικότητα της αρχαίας Μακεδονίας. Σε τέτοια λοιπόν ιστορική στιγμή, η στάση του κυρίου Μητσοτάκη, εγκλωβισμένος είναι ο κύριος Μητσοτάκης, εγκλωβισμένος από βαρόνους ακροδεξιούς και πέφτει από το ένα ατόπιμα στο άλλο, αγνοώντας τις παραδόσεις και τις θέσεις της κλασικής φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας που όλοι γνωρίζαμε. Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε.
εμπεριέχει όμως η στάση του κυρίου Μητσοτάκη και η υποκρισία. Τη θέλει τη συμφωνία. Τη θέλει τη συμφωνία, αλλά δεν θέλει αυτό να χρεωθεί ως ένα κέρδος στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στον Πρωθυπουργό τον Αλέξη του Τσίπρα. Και γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση πέτυχε αυτό που πραγματικά μπορούσε να πετύχει, το maximum από αυτό που μπορούσε να πετύχει και περισσότερο. Έχουν όμως οι συνάδελφοί μας εδώ της Νέας Δημοκρατίας έχουν υιοθετήσει και μια φρασιολογία η οποία προσβάλλει και την αισθητική και τον πολιτικό λόγο. Και τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανταγωνίζονται στην αναζήτηση της πιο εντυπωσιακής ατάκας. Η πολιτική σκηνή όμως απαιτεί να είναι σκηνή που παίρνονται αποφάσεις για την πραγματική ζωή και τις τύχες των λαών. Και λυπάμαι που ένα ιστορικό κόμμα, συντηρητικό φιλελεύθερο κόμμα, μετατοπίζεται σήμερα ακραία δεξιά. Πριν λίγες μέρες, δύο λεπτά θέλω κύριε Πρόεδρε, πριν λίγες μέρες από αυτό το βήμα, ενημέρωσα το σώμα για παρακρατικές πρακτικές που στοχοποιούσαν με ύβρις, με απειλές, βουλευτές και τις οικογένειές τους. Επισήμανα και επισημάθηκε πια και δημόσια, αποκαλύφθηκε δημόσια, ότι αυτά υποκινούνταν και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν καταδικάστηκαν, με ονόματα και διευθύνσεις. Κάλεσα όλους να καταδικάσουν όσους υποδαβλίζουν, παροτρύνουν πράξεις βίας, ακόμη και κατά των εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Μητσοτάκης σιώπησε εκοφαντικά. Υπάρχουν εξαιρέσεις, το ξαναείπα ο κύριος Κακλαμάνης, η κυρία Μπακογιάννη, αλλά ξέρετε, η γενική καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, δεν δίνει χαρακτηρισμό στη βία. Όταν ήταν από την τρομοκρατία λέγατε, καταδικάζουμε την τρομοκρατία και εμείς το λέμε. Εδώ γιατί δεν λέτε ακροδεξιά, γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη. Την κυρία Βούλτεψη ακροδεξή ή τη χτύπησαν. Την περασμένη λοιπόν Κυριακή είδαμε και σε μια προφανώς με ειρηνική προδιάθεση συγκέντρωση, οργανωμένο σχέδιο ακροδεξιών να μπουν στη Βουλή. Αυτό το είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, το είπα εγώ, το είπε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην ανακοίνωσή του, αλλά και σήμερα που συζήτησα με τους ανθρώπους των ΜΑΤ που ήταν, τους συνάντησα σήμερα, που ήταν στα σκαλιά του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μου είπαν όλα τα παιδιά ότι τέτοια βία, τέτοιο μίσος, τέτοιο μένος δεν έχουν ξανασυναντήσει οι άνθρωποι των ΜΑΤ που είναι στους δρόμους και είναι σε συγκρούσεις. Υλικές καταστροφές στο κοινοβούλιο, τραυματισμένους αστυνομικούς 28, βία σε φωτορεπόρτερ που κάλυπταν επαγγελματικά το συλλαλητήριο, στοχευμένα με τα ονόματά τους, με φωτογραφίες, γιατί συμμετείχε στο... Ο ένας που συμμετείχε για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ για τη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει λοιπόν υλικό. Οπτικο-ακουστικό, φωτογραφίες, καταθέσεις βουλευτών, δημοσιογράφων και συνεχώς όλες αυτές τις μέρες σχηματίζονται τεράστιες δικογραφίες. Ανταυτού τι ακούσαμε, ότι ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας εκτελεί εντολές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακούσαμε. Είναι ολίσθημα αυτή η στάση, κύριοι συνάδελφοι, και υπονομεύει και την αξιοπιστία και την ασφάλεια για την οποία καθημερινά δήθεν κόπτεστε. Η αστυνομία, λοιπόν, και να κλείσω με αυτό, στην απόπειρα του ακροδεξιού συρφετού να μπει με βία στο χώρο της Βουλής, αντίστοιχοι σχεδιασμοί υπάρχουν και για σήμερα, αντέδρασε με ψυχραιμία, επιχειρησιακή αποφασιστικότητα και προστάτευσε τη δημοκρατία. Αυτό έκανε η ελληνική αστυνομία. Οι επιθέσεις κατά βουλευτών της κυρίας Βούλτεψη που είδαμε στο συλλαλητήριο, κατά του κυρίου βουλευτή μας της Λάρισας, του κυρίου Καστόρη, της κυρίας Τζάκρη, χτυπούν τον κόδωνα κινδύνου για τη δημοκρατική ομαλότητα. Δεν θέλουμε να είμαστε Ελλάδα, να είμαστε Ευρώπη, του Όρμπαν, του Σαλβίνη, με τους δολοφόνους του Φίσα και με τους δολοφόνους του Δημάρχου του Γκτάνσκ. Στο γύρα, συνάδελφε. Ορίστε, κύριε Γιώργη.